Το παιχνίδι ξεκίνησε. Με καλάθι για την Έλα. 0-2. Για Χειρούς Δημητριάδη. Αστιώτης. Κουτάσεις. Θα πάρει την προσπάθεια. Θα στοχίσει. Καουνάτος. Δημητριάδης θα του δώσει την μπάλα. Θα προσποιηθεί πάρα πολύ όμορφα. Το καλάθι δεν θα έρθει. Παγόπουλος. Σαμπάς. Τον πιέζει ο Βλαντής. Παγκυρόπουλος. Δημητριάδης θα κλέψει. Βλαντής. Έστω το τριών πόντων. Το οποίο πανηγυρίζεται. Και από τις 5. Λίξ το λέει ο... Ο Δημήτρης. Πήγαμε το λίξουμε. Σαμπάς. Σασίς. Καλά και θα έρθει. Λαουδάτος. Φορά της μπάλας. Δημητριάδης. Σαουδάτος. Ασκόλης βάζει τα χέρια. Θα κλέψουν την μπάλα. Ήδη όμως και ο... Καρολός. Ο Δημήτρης θα στοχίσει. Ο Τσάπος θα μαζέψει. Το 0-5 παραμένει. Ο Παγόπουλος θα πάει μέχρι μέσα και θα κάνει το 0 με το 2-5. Οι πρώτοι δύο πόντοι για τη Φλουντ. Κάρολος. Φάουλ με το Τζάμπα. Και θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Βλαντής, σταματάει σε αυτή τη γραμμή. Πού είσαι αυτός.
τα χέρια του Τσάμπα θα περάσει εκτός. Ναι, Δημητριάδης. Βάλα και πάλι στα χέρια των παιχτών της Κλουτ. Μετά το πολύ καλό ξεκίνημα με τους 5 συνεχόμενους πόντους των φιλοξενούμενων, έχει και ένα νεκρό διάστημα για να κολλήσει μόλις ένα καλάθι από τους συμπαθούχους. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας. Ζαφυρόπουλος θα γυρίσει. Μπάλα το σίδερο. Μαζεύει ο αναγνώστου. Βλαντή, θα σταματήσει για τρεις, όχι, Κλαουδάτος. Κάρολος, από 45. Σίδερο. Κουσάσεις. Καμπάς. Βλαντής έκλεψε. Κάρολος. Κλαουδάτος. Βάλα στα πόδια του Κλαουδάτου. Δίνουν η ρεφ. Λοιπόν, πάμε. Κουσάσεις. Ο Αλέξανδρος θα πάρει το τρίποντο με ταμπλό, παρακαλώ. Πέντε όλα. Τώρα έχουμε time out. 4-4 για το τέλος πρώτο δεκαλήπτου. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πέντε, πέντε. Το καλάθι θα έρθει. Πέντε, εφτά, πρόβλημα. Δημήτρης Αναγνώστου. Ο αρχηγός αυτής της ομάδας. Ασλιώτης. Σάσης. Δημητριάδης μαζεύει. Θα τρέξει στο γήπεδο. Σε ποιον, σε κανέναν. Βλέπουνε. Γηπεδούχοι, Ζαφυρόπουλος. Εφτά όλα. Τρία και δώδεκα για το τέλος του δεκαλέπτου. Θα κόψει ο Καρόλος, αλλά θα έρθει ο Ζαφυρόπουλος και θα τον κόψει. Παγόπουλος παίρνει την εσωτερική. Ψάχνει συμπέχτη του. Την μπάλα στο σίδερο. Ζαφυρόπουλος. Ούτε τώρα. Νέο καλάθι. Ζερμπάς θα κόψει. Άρα είναι 6. Έχουν και μια αλλαγή σημαντικό. Λαντής
Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κοιτάξτε, ακόμα και αυτοί που είναι εδώ απόψε είναι άγνωστα ανταγωνιστικοί να πούμε. 7-11. Παγόπουλος. Ζαφυρόπουλος. Το φάουλ στο Δημήτρη είναι καθαρό, θα το δει στην κάμερα. Είχε διαφορετική αίσθηση. Έχει χαμηλώσει τα χέρια του. Έσοδο στην πρώτη. Εννιά έντεκα. Δημητριάδης. Ένα δευτερόλεπτα. Βερμπάς. Αναγνώστης. Τραγωδάτος. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Αστέπη. Βερμπάς. Τις μαζεύει. Το πιέζει ο Κάρολος. Παγόπουλος. Κουτσάσης. Αυτιώτης για τρεις. Όχι. Αναγνώστα περάσει τον πάγκο, Βλαντής θέση του. Ζορμπάς, θα πετάξει την μπάλα στην εκνοή. Τέλος πρώτη δεκαλέπτου, 9-11 μπροστά η Έλα. Λοιπόν, δεύτερο δεκαλέπτο. Εδώ στην αρένα του 7. 9-11 το σκορ του πρώτου. Χαμηλό το σκορ. Βλάχος ο οποίος πέρασε στο παρκέ. Αστοχή, Παλίδο Γιαννός. Αστοχή για την Έλα. Λαουδάτος αγκαλιάζει και προστατεύει την Πορτογαλή. Γιορμπάς. Για δύο νομίζω. Για δύο. Χαρακτηριστική κίνηση του ρεφ. Τον είδα και εγώ από πάνω ότι πάντα δύο ολοκάθαρα. 9-13. Παγόπουλος. Άμυνα βγήκε ο Ζορμπάς. Λαουδάτος θα πάρει το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο.
Φάουλ το οποίο χρεώνεται στον Παγόπουλο. Στις πρώτες στιγμές του δευτέρου δεκαλέπτου, 9-13 το σκορ. Δεν διεκδικεί η Δάφνης ποιότητας όσον αφορά την επιθετική συνολική συντομιδία των δύο ομάδων μέχρι στιγμής και αυτά τα οποία πραγματικά μπορούν να κάνουν. Είναι ένα παιχνίδι αρκετά νευρικό και στις δύο πλευρές ιδιαίτερων συνθηκών. Όταν συμβαίνει αυτό μετά από ελεύθερη βολή, είναι δείγμα μη συγκέντρωσης από την ομάδα που αμήνεται. Ζορμπάς θα πατήσει καλά για δύο. Ας το κόσμο, πάντα από ποιον Αντολιανό. Παγόπουλος θα προσποιηθεί, θα κρατήσει την μπάλα στον έλεγχο του. Θα πάει προς το καλάθι. Απίστευτος. Για ακόμη μια φορά. 11-14. Μειώνει στις 3. Κάρολος απέναντι στον Λιανό. Το ριμπάδο από ποιον, από τον Τζάμπα. Διαγώνια σκαστή πάσα θέλησε να περάσει. Τζάμπας για 2. Σιδερό. Βλαντής θα περάσει στο παρκέ. Μπάς, θα πάρει το φάουλ. Σαουδάτος. Έβαλε τα χέρια το Τσάμπας. Λαουδάτος θα πάρει το φάουλ, θα πετύχει το καλάθι. 11-16 στο συν 5. Εφτά και 30, δεύτερο δεκάλεπτο στην αρένα του 7. Πετυχαίνει το καλάθι. Πάμε σε time out. Προκαλούν από τον μπάγκο της Φλουτ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας. Θα πάρει το φάουλ από το Βλαντή.
Παγκόπουλος για δύο. Πάρει το επιθετικό, επιμένει. Γιαντής. Αφήσει καλά, θα πάρει την προσπάθεια. Μπάλα στο σίδερο. Παγκόπουλος. Έχασε την μπάλα τον ελεγχό του. Τουσάσεις. Καθυρόφυλλος. Θα πάρει την προσπάθεια για τρεις μέσα. Πάμε σε time out. 17 όλα. 4 και 58. Στο 3 είπα. Στο 3 δεν σου είπα. Αφού πήραν αυτή πήρα άλλο, άλλαξα. Ζορμπάς. Έστοχος. Βάζει και πάλι μπροστά την ομάδα του. Ο Βλαντής είναι μόνος στο εξωτηγραμμή των 6.75 και πυροβολή. Το Βλαντή μόνο του δεν τον αφήνεις. 19-23. Σήμα κατά τα εφέντου. Ο τρόπος που συνδέεται όταν βρίσκεται στο τρίποντο. Ο Βλάκος μειώνει. 21-23. Ζορμπάς. Πάρει και αυτό στον πόντο. Έτσι το κανένα. Επιθετικό rebound τον αρχηγό. Η μπάλα στον Κλαουδάτο. Και από εκεί στο Δημητριάδη. Ζορμπάς και πάλι. Και πάλι στο Βλαντί, ο οποίος περιμένει. Άστοχος αυτή τη φορά. Τσάμπας. Πατάνε το πόδι στο φρένο. Την μπάλα στη γωνία για δύο. Σίδερο. Γρηγορακάκης αστόχησε. Αναγνώσ' του, Κλαουδάτος. Βιαστήκανε τώρα εδώ. Τσάμπας. Τουσάσης. Άστοχος. Τρελό παιχνίδι. Εδώ στην αρένα του Σέβεν. Το Τζάμπα, θα πατήσει καλά εκείνος. Δεν θα βρει στόχο, μαζεύει ο Κλαουδάτος. Εκεί δεξιά το Βλαντί για στήριγμα. Θα τον δει, εκείνος σταματάει έξω την γραμμή. Διστάζει, την κρατάει την μπάλα στον έλεγχο του. Και απέναντι του το Τζάμπα θα πάει ο Ζορμπάς. Πού, στον Κλαουδάτο. Θα πάει στην επαφή, καθαρή άμυνα του Κουστάση λένε ρε. Αλλά η μπάλα βγαίνει από τα χέρια του Ζαφυρόπουλου, 2 και 10. Για το τέλος του ημιχρόνου. Δημήτρη,
Κάρολος Ζορμπάς για τρεις. Στο σιδερό. Τι έχουμε, τεχνική ποινή στον Κουσάση για... Αλλαγή. Ότι χτύπησε τα πόδια του στο παρκέ την ώρα που σούταρε. Αλλάξτε παίκτε. Πάρτε παίκτε. Βάλτε. Άστορο στην πρώτη και μοναδική βολή που και στη διάθεσή του. Λοιπόν, Ζορμπάς. Θα περάσει κάτι από τα λάθη. Κουσάτσι θα πάρει το φάουλ. Μπράβο, Βάκο! Μαζεύει ο αναγνώσου. Ζορμπάς. Κάτσε ο Δημητριάδης από πίσω, η μπάλα και πάλι στα χέρια της Φλουτ. Ο Αλέξανδρος ο φλότερ, η μπάλα στο σίδερο. Ζορμπάς με αναγνώσου, ομυρικές μονομαχίες. Εντάξει, μια χαρά ο αρχηγός. Συνεχίζουμε. Πέφτουν κορνιά. Λαουδάτος παίρνει το φάουλ. Και θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Το 24. Λίγο Ρακάκης. Ζορμπάς. Θα πάρει τον τρίποντο. 42 δευτερόλεπτα, Δημητριάδης έχει κλέψει την μπάλα και κάνει το 21-26. 30 δευτερόλεπτα για το τέλος του μικρόνου. Κουσάσης. Θα πάρει αριστερό διάδρομο, πολύ όμορφη ενέργεια για τον Αλέξανδρο. 23-26. Όλη η επίθεση για την Έλα. Τέλος του μικρόνου, 23-26 το σκορ. Λοιπόν, επανέλθαμε.
Σάμπας Λαφυρόπουλος 25-28. Μάρι δεν εστερηγεί. Κάρολος έβαλε τα χέρια του, Βλάχος κλέβουν την μπάλα. Ασπιόντισε το Βλαντί. Θα πάει προς το καλάθι, αστοχή. Βλαντίς Ζορμπάς. Και πάλι στο Βλαντί. Δημήτρη θα κατεβεί. Δημήτρη, αλλαγή. Να δούμε τώρα τι θέτε θέμα να σών για την ομάδα της ΕΛΑ. Δημητριάδης Ζορμπάς. Ένα βηματάκι πίσω για τρεις. Αστοχός. Ο Τσάμπας μαζεύει. Μεγάλη πάσα στο Ζαφυρόπουλο που έχει τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Αφήνει την μπάλα. 27-28. Μειώνει στον πόντο. Ζορμπάς και πάλι. Βάζει τα χέρια του Αστιώτη. Θα κλέψει την μπάλα. Παγόπουλος. Τζάμπα. Ζαφυρόπουλος, Βλάχος. Ο Βλάχος θα πάρει το φάουλ. Παναφορά της μπάλας, Αστιώτης. Λάχος. Ήδη Αντρέης, έστωχο. Κάρολος στο στοχή. Ο Παγόπουλος θα πάει μέχρι τέλους. Φαίνεται να υπάρχει κούραση στους παίκτες της ΕΛΑ. Ζορμπάς για τρεις. Μέσα. 32-31. Μειώνει στον πόντο. Ζορμπάς. Ο Δημητριάδης προσπαθεί να τους ανεβάσει. Ζορμπάς. Hey, can you see me?
32-31 παραμένει. Τρίτη και 41. Έρμπολ. Υπάρχει κούραση, είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι τέτοιος ο ρυθμός του παιχνιδιού. Ζαφυρόπουλος. Κουσάσεις. Θα μιλάω στο Ζαφυρόπουλο για τον αριθμό των αναγνώστου. Αυτιώτης προσποιείται. Θα πάει προς τα μέσα. Τι όμορφο καλάθι έβαλε ο Στεφάνος. 34-31. Πήγε μέχρι μέσα και δίπλωσε απλόχερα όλο το επιθετικό ταλέντο σε αυτή τη φάση. Στο συν 3 η Βλουτ. Δημητριάδης για την απάντηση. Άστοχος. Ουσάσης έχει παιχτιά τον Τζάπα. Θα κρατήσει την μπάλα. Δηλαδή ζητάει time out. Θα σταματήσει το ρυθμό να ξεκουραστούν και οι υπόλοιποι που είναι στο παρκέ αυτή την ώρα. Αστιώτης. Ουσάσης. Αστιώτης. Ουσάσης. Για τρεις. Μπάλα δεν θα μπει. Εξήκη κρατεί από τον τρόπο που έκανε τα παιχνίδια εκείνη, Στεφάνη, ουσιαστικά μπήκε και βγήκε. Γερμπάς. Λοιπόν ο Γρηγοραγκάκης θα το φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Βλαντής. Κάρολος. Συνεργασία δεν θα βγει. Γρηγοραγκάκης τον πιέζει ο Δημητριάδης, τον πιέζει ο Κάρολος. Τι έχουμε? Τεχνική ποινή σε ποιον? Έλα πάμε, πάρει και κούραση, πάμε, εντάξει, θα βγουν και αυτά. Θα γίνει το λάθος. Φαουλ πάνω στο Δημητριάδη. Είναι το τρίτο ματικό. Αν δεν κάνω λάθος με αυτά που βλέπω εγώ στον πίνακα τουλάχιστον. Σε μια ατομική προσπάθεια, υπέροχο καλάθι. 34-33. Τρία και 15 για το τέλος της πρώτης τελευταίας στροφής Τσάμπας. Γρήγορα. Ψάχνει το σουτ. Βλάχος. Άστοχος. Λαουδάτος. Έξω!
φάση. Χαμηλά στο Ζαφυρόπουλο, δεν έχει αντίπαλο εκεί. Διάρκεια 6-33. Λαουζάτος. Κόμπος Ζαφυρόπουλος. Κυριαρχεί και στις δύο πλευρές αυτή τη στιγμή. Το πάρ στο βλαντί. Βήματα Γρηγορακάκης. Λαουδάτος, Βλαντής. Βλαντάει την μπάλα. Αναγνώσου. Θα γυρίσει ο Δημήτρης. Η άμυνα του Ζαφυρόπουλου είναι καλή. Γιαννός, γυρνάει ο Λαουδάτος. Είναι το κουσάκι για στήριγμα. Πολύ κακό τελείωμα για τις δυνατότητες του Αλέξανδρου. Εκτός αν αυτό το οποίο βλέπω αυτή τη στιγμή στο παρκέ έπαιξε ρόλο. Έχει πάει στο παρκέ, κάποια ενόχληση ένιωσε, πού το θέμα είναι. Μην είναι αυτό που είδα. Να μην ψηλά στο γόνατο. Φοβήθηκε περισσότερο, εντάξει, μια χαρά είναι. Γιατί ο τρόπος που έπιασε γόνατο. Αλλά νομίζω ότι όλα καλά. Λοιπόν, όλα καλά. Λαουδάτος. Περάσει κάτω από το καλάθι. Κοιτάξτε τι γίνεται και στα δύο καλάθια. Ένας κακός χαμός. Κακή φάση. Χωρίζει. Λοιπόν, υπάρχει ένταση. Το τρόπο που παίζουν οι δύο ομάδες είναι... έχει τρελό ρυθμό το παιχνίδι. Τι δώσανε. Λοιπόν, ο Κάρολος είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Έχει δοθεί της τεχνικής ποινής. Άσορο στην πρώτη. Άσορο στην δεύτερη. Yeah.
μας. Κουσάσεις. Μαζεύει ο Αναγνώστου. Γορμπάς. Δημητριάδης. Λαουζάτος. Θα στοχίσει. Ανοίξτε, ανοίξτε. Γιάννος είναι μόνος του, θα πάρει το σουτ. Και το επιθετικό rebound όμως. Και θα τελειώσει τη φάση. 38-34 και μία επίθεση ολόκληρη, ολόκληρη για την Έλα Πούσε. Κάρολος. Κάρολος για δύο. Δεν του κάνει το καλύτερη μπάλα. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου, 38-34. Ζορμπάς. Έπαιζε το παρκέ. Πέφτει με κορνιά. Κάρολος. Φοβερή άμυνα Τσάμπα. Και απαντάει με καλή άμυνα ο Κάρολος. Απίστευτα πράγματα. Ζορμπάς για τρεις. Δεν μπήκε. Βλέπουμε απίστευτα πράγματα στο παρκέ της αρένας της Όπερ. Παγόπουλος. Τσάμπας. Ευστόχησε. Πίσω, 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 πέστε. Ζορμπάς. Τσάμπας. Ζαφυρόπουλος. Αστοχή. Δημητριάδης. Ζορμπάς. Θα πάρει την εσωτερική. Κάρολος. Αναγνώστου. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει. Η μπάλα στα χέρια του Γιαννού. Κουσάσεις. Γιάννος. Τσάμπας. Παγόπουλος για τρεις. Αστοχή. Πάω το κάρο μου στο Ζαφυρόπουλο. Thank you.
Ζορμπάς. Παγόπουλος. Στάσεις. Αυτό, έτσι από την γραμμή των 6.75 και το πανηγυρίζει. 43-34. Είναι ξεκάθαρο ότι φλούνται και μεταλλεύεται την ποιότητά της αλλά και την κούραση της Έλα. Είναι τέτοιος ο ρυθμός του παιχνιδιού που ίσως, θα μου πεις, δεν έχουν μάθει να παίζουν και διαφορετικά. Ίσως θα έπρεπε να το πάνε λίγο πιο... να ρίξουν το τέμπο. Μια κουβέντα είναι, πώς θα γίνει αυτό. Είναι στη φύση τους. Πάμε σε time out, 43-34, 6-44 για το τέλος. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Τέλος time out. Κάρολος ευτοχή. 43-36, έχει τελειώσει απολύτως τίποτα. Παγόπουλος. Θα πάρει το screen. Θα πάει προς τα μέσα. Η άμυνα είναι καθαρή του αναγνώστου. Λοιπόν, η άμυνα του Δημήτρη είναι καθαρή. Κερδίζει το φάουλ. Πέφτουν κορνιά. Το βλέπετε όλοι. Έβαλε το σώμα τους. Στάσεις και αυτό, όχι. Λαουδάτος. Μαράντα 3-38, μειώνει στους 5. Με ένα γρήγορο 4-0, μετά το time out. Οδεύοντας προς τα τελευταία 5 λεπτά. Παγόπουλος, ψάχνει στην παίκτη του, Ζαφυρόπουλο, τσάπασε ελεύθερο σου τριών πόντων, άστοχο. Ο Βλαντής θα κλέψει και θα δώσει στον Κάρολο, ο οποίος θα φύγει στον ευθυδιασμό. Θα πάει μέχρι μέσα, 43-40. Απίστευτη έλα που είσαι. Επιστρέφει, στη μία κατοχή διαφορά. Πάμε για μεγάλο φινάλε. Τσάμπας. Ζαφυρόπουλος με τον αναγνώστου. Και πάλι στο τζάπα, Ζαφυρόπουλος. Θα πάει και ο Δημητριάδης. Κουσάσεις για τρεις, ούτε τώρα. Δημητριάδης θα πρέπει να πατήσει το πόδι στο φρενό. Θα κερδίσει το φάουλ μόλις στο δεύτερο ματικό. Τεσσερισήμιση λεπτά. 4-30. Δημητριάδης. Βλαντής. Θα πάρει τα χέρια το κουσάσεις. Θα κλέψει προς στιγμή και πάλι στο Βλαντή. Και κατοχή. Δημητριάδης για τρεις για την ισοφάριση. Airball. Η άμυνα βγήκε από τους υπεδούχους. Thank you.
Κασής. Αργόπουλος. Αστοχός. Time out ήταν αγνωστού. Καρολός. Χαμηλά στον Μπλαουδάτο. Κακό τελείωμα. Δεν μπορείς να μείνεις στον Ποντό. Τσάμπας. Παγόπουλος. Ζαφυρόπουλος. Χαμηλά στον Βλάχο. Θα πάρει το φάουλ. Αναγνώστου σηκώνει αμέσως το χέρι του. Ο Βλάχος πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Και από εδώ και πέρα ό,τι συμβαίνει στο γήπεδο είναι άκρο σημαντικό. Εύκολο στην πρώτη. Σαράντα, τέσσερα, σαράντα. Αστοχή, αλλά ο Παγόπουλος θα πάρει το rebound και ο Ζαφυρόπουλος δεύτερο. Παγόπουλος, όπου μια assist, δεν είναι πάσα. Θα το δούμε αυτά, είναι assist. Και πάλι μπάλα στον Παγόπουλο. No look πάσα στο Ζαφυρόπουλο, ούτε τώρα. Πιο ψηλά από όλους ο Κάρολος. Οδεύοντος για τα τελευταία τρία λεπτά. Λαντής. Φάου. Έχει δικαίωμα για δύο. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out. Να ηρεμήσουν απαντές. 2:57 για το τέλος. 44-40. Λοιπόν, για πάμε. Άστοχο στην πρώτη. Και με σελάβη σας το έξε. Ανοίξτε! Σαράντα τέσσερα, σαράντα ένα. Παγόπουλος. Τάπας. Παγόπουλος. Πήγε να πετύχει ένα σπουδαίο τρίποντο για την εξέλιξη του αγώνα. Κάρολος. Η άμυνα πήγε για την Ελλά. 2,5 λεπτά. Κάρολος απέναντι στο Ζάπα. Θα πάει στο 1-1, θα του πάρει το φάουλ. Σαράντα τέσσερα, σαράντα ένα. Σαράντα τέσσερα, σαράντα δύο. Σαράντα τέσσερα, σαράντα τρία, διαφορά στον πόντο, μάλιστα. Πάμε για φινάλε. Τι φινάλε. Παγόπουλος. Τσάμπας. 7 ψυχή, έλα που είσαι. Κουσάσεις. Παγόπουλος. Ο Βλάχος. Φοβερή προσποίηση. Κακή εκτέλεση όμως. Και μαζεύει ο Δημητριάδης. Για πάνε για την προσπέραση. Λαντής για 3. Κακό κοντό σουτ. Μαζεύει ο Κουσάσεις. Παγίσει πίσω από το Ζορμπά. Περιμένει να γυρίσουν οι υπόλοιποι. 1:40. Παγόπουλος, Βλάχος. Έχουμε φάουλ. Φάουλ του Κλαουδάτου. Είναι το τέταρτο από ό,τι βλέπω στον πίνακα, ναι. Κλαουδάτους περνάει στον πάγκο. Αναγνώσεις θέση του. Thank you.
από τα χέρια του Κάρολ θα πέρασε εκτός. Αυτό το θερόλεπτο θα κατηγορήσει στην Φλουτ. Τσάπας. Τέσσερα. Περνάει στο Σαφυρόπουλο χαμηλά. Της έδινε η μπάλα στα χέρια, η Άννη Μαγκίκε. Ένα και δεκάξι για το τέλος. Βλαντής. Είναι η θέση του αυτή. Μητριάδης. Θα πάρει το φαουλ. Θα βάλει και το καλάθι. Τι έβαλε ο άνθρωπος, 44-45. Έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. 58-9 για το τέλος. Απίστευτα πράγματα στην αρένα του 7. Για το πρωτάθλημα της Master League. Αργά και σταθερά ροκάνιζαν τη διαφορά. Και στο πιο κρίσιμο σημείο πέρασαν μπροστά, θα στοχίσει. Η μπάλα στα χέρια του Σορμπά. Έχουν μια επίθεση 10 δευτερολέπτων τώρα. Δημητριάδης. Θα τριβώσει την άμυνα. Τη Φλουτ. Η μπάλα στο Κουστάσι. Το φάουλ του Σορμπά. Πάνω στο Κουστάσι. Να δούμε τι θα δώσει. Γίνεται μια μικρή διαβούλευση. Για να δούμε τι θα δώσει, ναι. Αθλητικό φάουλ, μάλιστα. Το δίνουνε πάνω στο Κουστάσι. 39-2. Δύο βολές και η μπάλα για τους κυπεδούχους. Έφερα στην πρώτη. 45 όλα. Αστοχίσει η δεύτερη, μάλιστα. Επίθεση 14 δευτερολέπτων για την Φλουτ. Παγόπουλος στην επαναφορά. Ζαφυρόπουλος. Κουσάσης. Απέναντι στο Δημητριάδη. Θα πάρει το τρίποντο. Η μπάλα στο σίδερο. Παγόπουλος. Και πάλι στο Κουσάση. Και πάλι στο Παγόπουλο. Βλάχος. Κουσάσης ελεύθερος. Και πάλι ούτε τώρα. Το ριμπάνω από ποιον. Στο Σορμπά. Τελευταία επίθεση για την Έλα. Ζορμπάς. 12. Ζορμπάς για την νίκη. Αστοχή. Το ριμπάλο από ποιον. Κουσάσης. Θα πάρει την μπάλα. Θα προλάβει. Θα σουτάρει. Μάστα. Το βάλε. Το βάλε. Το βάλε. 48-45. Σουτ. Νίκη στην εκνοή. Έξω από τη γραμμή των 6-75. Διαχειρός Αλέξανδρο Κουσάση. Τι ζήσαμε και απόψε. Φοβερά πράγματα. Συγχαρητήρια και στις δύο. 48-45 το τελικό αποτέλεσμα.
Γεια χαρά σε όλους.